Θουκυδίδης Περικλέους Επιτάφιος Εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννάκης Τον ίδιο χειμώνα οι Αθηναίοι, ακολουθώντας το πατροπαράδοτο έθιμο, έκαμαν με δημόσια τελετή την ταφή εκείνων που πρώτοι σκοτώθηκαν σε αυτόν τον πόλεμο με τον ακολουθό τρόπο. Εκθέτουν τα οστά των νεκρών για δύο ημέρες, αφού κατασκευάσουν εξέδρα και ο καθένας προσφέρει στον νεκρό του ό,τι θέλει. Και όταν γίνεται η εκφορά, άμα μεταφέρουν και οι παρισένια φέρετρα, ένα για κάθε φυλή. Μέσα σε κάθε φέρετρο βρίσκονται τα οστά των νεκρών τη φυλή, από την οποία ήταν ο καθένα. Ένα φέρετρο όμω μεταφέρεται κενό, στα χέρια, σκεπασμένο, προ τιμήν των αφανών νεκρών, που τυχόν δεν βρέθηκαν για περισυλλογή. Ακολουθεί την εκφορά όποιο θέλει, και από του αστού και από του ξένου, και γυναίκε που είναι συγγενείς παρευρίσκονται στον τάφο θρηνολογώντας. Αποθέτουν λοιπόν τα φέρετρα στο δημόσιο νεκροταφείο που βρίσκεται στο πιο ωραίο προάστιο της πόλης και στο οποίο ανέκαθεν θάπτουν τους νεκρούς των πολέμων εκτός από τους πεσόντες του Μαραθώνα. Επειδή έκριναν ως εξαιρετική τη γενναιότητα εκείνων τους έθαψαν και στον ίδιο τόπο της μάχης. Όταν τους θάψουν ένας άνδρας εκλεγμένος από το Δήμο της πόλης που θεωρείται ως προς την πνευματική του συγκρότηση ότι είναι συνετότατος και υπερέχει ως προς το κύρος του, εκφωνεί προς τιμήν αυτόν τον επιτάφιο λόγο που τους πρέπει. Μετά από αυτό αποχωρούν. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται ο ενταφιασμός. Και κατά τη διάρκεια όλου του πολέμου, κάθε φορά που έτυχε να παρουσιαστεί σε αυτούς περίπτωση, ακολουθούσαν το πατροπαράδοτο έθιμο. Προς τιμήν λοιπόν αυτών των πρώτων νεκρών εξελέγει ο Περικλή, ο γιο του ξανθύπου, για να εκφωνήσει τον επιτάφιο λόγο. Και όταν ήλθε η κατάλληλη στιγμή, προχώρησε από το νεκροταφείο πάνω σε μια εξέδρα που είχε γίνει ψηλή, για να ακούγεται σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο μέρο του πλήθου. Και έλεγε περίπου τα εξή. Οι περισσότεροι από αυτού που έχουν μιλήσει ήδη εδώ, επενούν αυτόν που πρόσθεσε στην καθιερωμένη τελετή αυτόν τον επιτάφιο λόγο. Διότι κατά τη γνώμη του είναι ωραίο να εκφωνείται αυτό προ τιμή των θαπτώμενων νεκρών των πολέμων. Εγώ όμω θα είχα τη γνώμη ότι είναι αρκετό για άντρε που αναδείχθηκαν γενναίοι με έργα να εκδηλώνονται έμπρακτα και οι τιμέ, σαν αυτέ ακριβώ που βλέπετε ότι έχουν οργανωθεί και τώρα με δημόσια φροντίδα σχετικά με αυτήν εδώ την ταφή, και να μην υπάρχει κίνδυνο οι γενναίε πράξει των πολλών να γίνουν πιστευτέ από το λόγο ενό άνδρα εάν αυτός μιλήσει καλά ή άσχημα. Γιατί είναι δύσκολο το να μιλήσει κανείς χωρίς υπερβολή για ένα θέμα, για το οποίο με δυσκολία εξασφαλίζεται ακόμα και η εντύπωση της αλήθειας. Διότι όποιος έχει προσωπική γνώση των πραγμάτων και συνεπώς είναι ευμενής ακροατής, ίσως θα μπορούσε να νομίσει ότι κάτι παρουσιάζεται ελιπέστερα σε σχέση με όσα επιθυμεί και γνωρίζει. Ενώ αυτός που δεν έχει προσωπική πείρα θα μπορούσε ίσω να νομίσει από φθόνο ότι μερικά παρουσιάζονται εξογκωμένα αν κάτι πάνω από τι δικέ του δυνάμει. Διότι η έπαινη, αν λέγονται για του άλλου, είναι ανεκτή μέχρι σε αυτού του σημείου, μέχρι του οποίου και ο κάθε ακροατή ξεχωριστά πιστεύει ότι είναι ικανό και ο ίδιο να κάνει κάτι από όσα άκουσε. Σε ό,τι είναι υπερβολή από αυτά, επειδή ήδη οι ακροατέ αισθάνονται φθόνο, δεν πιστεύουν. Επειδή όμω από του προγενέστερου αυτά κρίθηκαν με αυτόν τον τρόπο ότι είναι ορθά, πρέπει κι εγώ, ακολουθώντα το πατροπαράδοτο έθιμο, να προσπαθήσω να ικανοποιήσω την επιθυμία και τη γνώμη του κάθε σα σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό. Θα αρχίσω λοιπόν πρώτα από του προγόνου. Γιατί είναι δίκαιο και συγχρόνω ηθικά επιβεβλημένο σε τέτοιε περιπτώσει σαν τη σημερινή να δίδεται σε αυτού αυτή η τιμή τη μνημόνευση γιατί κατοικώντα οι ίδιοι πάντοτε τη χώρα, με τη διαδοχή των γενεών την παρέδωσαν μέχρι σήμερα ελεύθερη, χάρη στην παλικαριά του. Και εκείνη είναι άξιοι επένου, και ακόμα περισσότερο οι πατέρε μα, γιατί αφού απέκτησαν κοντά σε όσα κληρονόμησαν, όση ηγεμονία έχουμε με πολύ κόπο, την κληροδότησαν σε εμά, του συγχρόνου. Αλλά το μεγαλύτερο μέρο αυτή, εμεί οι ίδιοι, που βρισκόμαστε τώρα ακόμα περίπου στην όρημη ηλικία, το αυξήσαμε ακόμη περισσότερο και καταστήσαμε με όλα τα μέσα την πολύ ισχυρή, ώστε να είναι αυτάρκης στο μεγαλύτερο βαθμό και για πόλεμο και για ειρήνη. Αυτόν τα πολεμικά έργα με τα οποία το κάθε τι αποκτήθηκε ή αν εμεί οι ίδιοι ή οι πατέρες μας αποκρούσαμε σε κάποια περίπτωση με προθυμία βάρβαρο ή Έλληνα εχθρό που επέδραμε εναντίον μας επειδή εγώ δεν θέλω να μακρηγορώ μπροστά σε ανθρώπους που τα γνωρίζουν θα τα παραλείψω. Με ποιε αρχέ φτάσαμε σε αυτά και με ποιο πολίτευμα και με ποιου τρόπου ζωή επιτεύχθηκαν λαμπρά αποτελέσματα, αυτά αφού δηλώσω πρώτα θα προχωρήσω και στον έπαινο αυτών εδώ των νεκρών, επειδή νομίζω ότι και στην παρούσα περίσταση θα ήταν εξαιρετικά ταιριαστό να λεχθούν αυτά και ότι είναι συμφέρον να ακούσει με προσοχή αυτά όλο το πλήθος και από πολίτες και από ξένους. Όπως είναι γνωστό, έχουμε πολίτευμα που δεν προσπαθεί να μιμηθεί τους νόμους των άλλων, αλλά αντίθετα, εμείς οι ίδιοι είμαστε πιο πολύ παράδειγμα σε μερικούς παραμιμητές άλλων. Και όσον αφορά το όνομα, επειδή δεν στηρίζεται στους λίγους, αλλά στους πολλούς, έχει ονομαστεί δημοκρατία. Σύμφωνα με τους νόμους, όλοι έχουν τα ίδια δικαιώματα στις ιδιωτικέ τους διαφορές, αλλά όσον αφορά την προσωπική προβολή, Όσο ο καθένα διακρίνεται σε κάποιο τομέα, προτιμάται για τα δημόσια αξιώματα. Όχι σύμφωνα με την πολιτική παράταξή του, πιο πολύ παρά σύμφωνα με τι ικανότητέ του. Ούτε πάλι εξαιτία τη φτώχεια του έχει εμποδιστεί κάποιο λόγω τη ασημαντότητα τη κοινωνική του θέση στην άσκηση δημοσίων αξιωμάτων, ενώ μπορεί να προσφέρει κάτι καλό στην πόλη. Ζούμε ω ελεύθεροι πολίτε και ω προ τι σχέσει μα με την πολιτεία. Αλλά και απαλλαγμένοι από τη μεταξύ μα υποψία στι καθημερινέ επαγγελματικέ μα ασχολίε, χωρί να οργιζόμαστε εναντίον του γειτονά μα, αν κάνει κάτι από ευχαρίστησή του, και χωρί να προσθέτουμε στην όψη μα σκηθροπότητα, που δεν βλάπτει του άλλου, αλλά του προκαλεί λύπη. Και ενώ στην ιδιωτική μα ζωή συναναστρεφόμαστε, χωρί να γινόμαστε ενοχλητικοί, στη δημόσια ζωή δεν παραβαίνουμε του νόμου, κυρίω από σεβασμό, με την υπακοή μα και στους άρχοντες που βρίσκονται κάθε φορά στην εξουσία και στους νόμους και κυρίως σε αυτούς που θεσπίζονται για την προστασία των αδικουμένων και σε αυτούς που ενώ είναι άγραφοι συνεπάγονται για τους παραβάτες αναμφισβήτητη την τροπή. Ακόμη και για το πνεύμα επινοήσαμε πλήθος αναπαύσεις από τους κόπους τελώντας με καθιερωμένο τρόπο αγώνες και δημόσιες θυσίες σε όλη τη διάρκεια του έτου, και απολαμβάνοντα ο καθένας Δικό του σπιτικό περιποιημένο. Η καθημερινή απόλαυση αυτών αποβάλλει τη δυσάρεστη διάθεση. Και ακόμη εξαιτία τη δύναμη τη πόλη μα, εισάγονται σε αυτή τα πάντα από κάθε μέρο τη γη. Και συμβαίνει σε εμά να απολαμβάνουμε τα προϊόντα που παράγονται εδώ με ευχαρίστηση, που δεν μα είναι καθόλου πιο οικία από την ευχαρίστηση με την οποία απολαμβάνουμε και τα προϊόντα των άλλων ανθρώπων. Διαφέρουμε από του εχθρού μα και στην εκπαίδευση για την πολεμική προετοιμασία. Στα εξή, διότι αφήνουμε την πόλη μα ανοιχτή σε όλου και ουδέποτε εμποδίζουμε με απέλαση των ξένων κάποιον από το να μάθει ή να δει κάτι. Το οποίο, αν δεν αποκριβεί και δει αυτό κανεί από του εχθρού, θα μπορούσε αυτό να ωφεληθεί επειδή πιστεύουμε πιο πολύ όχι στι πολεμικέ προπαρασκευέ και στα πολεμικά τεχνάσματα παρά στη γενναιότητα που πηγάζει από τον εσωτερικό μας κόσμο στην ώρα της δράσης. Και στην εκπαίδευση αυτοί με επίπονη άσκηση αμέσως από την νεαρή ηλικία τους επιζητούν την ανδρεία ενώ εμείς ζώντας με άνετο τρόπο ρίχνόμαστε όχι λιγότερο από ότι εκείνοι στους ισοδύναμους κινδύνους. Και η απόδειξη γιατί ούτε οι λακεδαιμόνοι μόνοι του, αλλά μαζί με όλους τους συμμάχους τους εκστρατεύουν εναντίον της χώρας μας και εμεί, όταν εκστρατεύουμε στη χώρα των άλλων, αν και μαχόμαστε στην ξένη χώρα, ω επιτοπλίστων νικούμε εύκολα αυτού που αμήνονται για τα πάτρια. Όλοι μαζί τη δύναμή μα, κανεί εχθρό ω τώρα δεν την αντιμετώπισε εξαιτία τη φροντίδα μα για το ναυτικό και συγχρόνω εξαιτία τη αποστολή στην ξηρά, σε πολλά σημεία ανδρών από εμά του ίδιου. Και αν τυχόν οι εχθροί μα συγκρουστούν με κάποιο μέρο τη δύναμή μα, όταν νικήσουν μερικού από εμά. Καυχόνται ότι έχουν αποκρούσει όλου του άνδρες μα, και όταν νικηθούν, ισχυρίζονται ότι έχουν νικηθεί από όλου. Κι όμω, αν θέλουμε να διακινδυνεύσουμε ζώντα με άνετο τρόπο, μάλλον παρά με επίπονη άσκηση και με ανδρεία που δεν πηγάζει από του νόμου πιο πολύ παρά από του τρόπου τη ζωή μα, έχουμε το πλεονέκτημα να μην κουραζόμαστε εκ των προτέρων εξαιτία των πολεμικών δεινών που μα περιμένουν και όταν βρεθούμε αντιμέτωποι με αυτά να μην φαινόμαστε λιγότερο τολμηροί από αυτούς που κοπιάζουν αδιάκοπα. Και ως προς αυτά αξίζει η πόλη μας να θαυμάζεται και ως προς άλλα ακόμη. Αγαπούμε το ωραίο με απλότητα και καλλιεργούμε το πνεύμα χωρίς να γινόμαστε μαλθάκι. Χρησιμοποιούμε τον πλούτο πιο πολύ σαν ευκαιρία για έργα παρά σαν αφορμή για κομπορημοσύνη. Και ενώ δεν είναι να ομολογεί κανεί τη φτώχεια του, αντίθετα είναι μεγαλύτερη ντροπή να μην προσπαθεί να την αποφεύγει με την εργασία. Έχουμε τη δυνατότητα εμείς οι ίδιοι να φροντίζουμε συγχρόνως και για τις ιδιωτικές μας υποθέσεις και για τα πολιτικά ζητήματα και ενώ καταγινόμαστε ο ένας με αυτό το επάγγελμα και με διαφορετικό ο άλλος γνωρίζουμε όχι λιγότερο τα πολιτικά πράγματα γιατί μόνοι εμείς θεωρούμε αυτόν που δεν μετέχει καθόλου στα πολιτικά όχι φιλιρινικό αλλά άχρηστο και εμείς οι ίδιοι ή διαπιστώνουμε κρίση και παίρνουμε αποφάσεις πάνω σε προτάσεις άλλων ή σκεφτόμαστε σωστά και υποβάλλουμε προτάσεις στην κρίση άλλων πάνω στα δημόσια πράγματα. Επειδή δεν θεωρούμε τα λόγια βλάβη για τα έργα, αλλά πιο πολύ θεωρούμε βλάβη να μην διαφωτιστούμε με το λόγο από πριν προτού επιχειρήσουμε αυτά που πρέπει. Γιατί πράγματι διαφέρουμε και σε αυτό, ώστε να είμαστε και υπερβολικά τολμηροί και να συλλογιζόμαστε εξαντλητικά όσα θα επιχειρήσουμε. Ως προς αυτό η αμάθεια στους άλλους φέρνει αλόγιστο θάρρος ενώ η σκέψη δισταγμό. Η γενναιότατη στην ψυχή δίκαια θα μπορούσαν να θεωρηθούν αυτοί που γνωρίζουν πολύ καλά τις φοβερές συνέπειες του πολέμου και τις απολαύσεις της ειρήνης και παρόλα αυτά δεν προσπαθούν να αποφεύγουν τους κινδύνους. Και ως προς την ευεργετική διάθεση είμαστε ανέκαθεν αντίθετοι προς τους πολλούς. Γιατί αποκτούμε τους φίλους μας όχι ευεργετούμενοι αλλά ευεργετώντα. Και ποιο σταθερός φίλος είναι αυτός που έκανε την ευεργεσία ώστε να προσπαθεί να διατηρεί την ευγνωμοσύνη που του οφείλεται με τη συμπάθεια προς εκείνον στον οποίο πρόσφερε την ευεργεσία. Αντίθετα, αυτός που οφείλει ευγνωμοσύνη ω ανταπόδοση είναι λιγότερο σταθερός φίλος επειδή γνωρίζει ότι θα ανταποδώσει την ευεργεσία όχι για να του οφειλετεύουν νομοσύνη, αλλά για εξόφληση χρέου. Και μόνοι εμεί βοηθούμε χωρί δισταγμό τον καθένα, όχι από υπολογισμό του συμφέροντο πιο πολύ, παρά από πίστη στο φιλελεύθερο φρόνημα. Συνοψίζοντα λοιπόν, λέγω ότι η πόλη μα στο σύνολό τη είναι κέντρο παιδεία τη Ελλάδο και ότι ο καθένα από εμά, ο ίδιο άνδρας μου φαίνεται πω θα μπορούσε να παρουσιάσει τον εαυτό του αυτάρκη σε πάρα πολλέ δραστηριότητε, με τι χάρε του μάλιστα, και με πολύ μεγάλη επιδεξιότητα. Και ότι αυτά δεν είναι κομπορημοσύνη πιο πολύ για την παρούσα περίσταση παρά αληθινή πραγματικότητα το αποδεικνύει η ίδια η δύναμη τη πόλη την οποία αποκτήσαμε με αυτού του τρόπου. Διότι μόνη από τι σύγχρονε πόλει με τη δοκιμή αποδεικνύεται ισχυρότερη από τη φήμη τη και μόνη δεν δίνει ούτε στον εχθρό που επήλθε εναντίον τη το δικαίωμα να αγανακτεί, επειδή βλάπτεται από τέτοιου είδους πολίτες. Ούτε στους συμμάχους παρέχει αφορμή για παράπονα, επειδή τάχα κυβερνώνται από ανάξιους. Επειδή παρουσιάσαμε τη δύναμή μας με απτές μάλιστα αποδείξεις και όχι βέβαια χωρίς μάρτυρες, θαυμαζόμαστε και από τους σύγχρονους και θα θαυμαζόμαστε από τους μεταγενέστερους και μάλιστα χωρίς να έχουμε καθόλου ανάγκη από έναν όμοιρο ω συμνητή ούτε από άλλον, ο οποίο με τα ευχάριστα λόγια θα τέρψει για μια στιγμή, αλλά τη γνώμη που θα σχηματιστεί για τα έργα μας θα τη βλάψει η αλήθεια. Αλλά θα θαυμαζόμαστε επειδή αναγκάσαμε κάθε θάλασσα και στεριά εξαιτία τη τόλμη μα να γίνει περασμά μα και εγκαθιδρύσαμε παντού αιώνια μνημεία και αποτυχιών και επιτυχιών μας. Για μια τέτοια πόλη λοιπόν και αυτή εδώ είναι νεκροί επειδή έκριναν δίκαιο να μην την στερηθούν, πέθαναν πολεμώντα γενναία και είναι φυσικό ο καθένα από του ζώντε να θέλει να μοχθεί γι' αυτή. Γι' αυτό ακριβώ και μακρηγόρησα για όσα αφορούν την πόλη, επειδή ήθελα να κάνω κατανοητό ότι δεν είναι για ίση σπουδαιότητα ζήτημα ο αγώνα για μα και για αυτού, στου οποίου τίποτε από αυτά δεν υπάρχει σε ομοιοβαθμό και συγχρόνω επειδή ήθελα να καταστήσω φανερό με απτές αποδείξεις τον έπενο προστιμία τιμή αυτών για τους οποίους τώρα ομιλώ και έχουν λεχθεί τα σπουδαιότερα σημεία αυτού του επένου διότι αυτούς τους σύμνους που έπλεξα για την πόλη τους λάμπριναν οι ανδραγαθίες αυτών εδώ των νεκρών και των ομοίων τους και επομένως δεν θα μπορούσε να φανεί για πολλού από τους Έλληνες ο έπαινος οι με τις πράξεις τους όπως αυτόν εδώ τον νεκρών και νομίζω πως ο τωρινό θάνατος αυτόν εδώ αποδεικνύει τη γενναιότητα ενός άνδρα φανερώνοντας την για πρώτη φορά και επισφραγίζοντας την για τελευταία. Και πράγματι για τους κακούς ως προς τα άλλα είναι δίκαιο να προβάλλεται από τους ανθρώπους η ανδραγαθία που επιδεικνύεται στους πολέμους για την υπεράσπιση της πατρίδος. Γιατί επειδή αυτοί εξαφάνισαν με το αγαθό το κακό, οφέλησαν πιο πολύ στην κοινή προσπάθεια από ό,τι έβλαψαν με την ιδιωτική του ζωή. Από αυτούς εδώ, κανείς ούτε δείχθηκε δηλώς επειδή προτίμησε τη διαρκή απόλαυση του πλούτου στο μέλλον, ούτε ανέβαλε τον κίνδυνο εξαιτία της ελπίδας που παρέχει η φτώχεια ότι αν αποφύγει αυτή θα μπορούσε στο μέλλον να πλουτίσει. Αλλά επειδή θεώρησαν την τιμωρία των εχθρών πιο ποθητή από αυτά, και επειδή έκριναν συγχρόνω από του κινδύνου αυτών ω τον πιο λαμπρό, θέλησαν διακινδυνεύοντα να τιμωρούν του εχθρού και αυτά να τα επιθυμούν επειδή εμπιστεύτηκαν στην ελπίδα την αβέβαιη έκβαση του αγώνα, και επειδή θεωρούσαν χρέο του στην ώρα τη μάχη να έχουν εμπιστοσύνη στι δυνάμει του γι' αυτό που ήταν ήδη φανερό μπροστά του. Και επειδή θεώρησαν τιμητικότερο στην ώρα του κινδύνου το να αμήνονται και το να πάθουν παρά να επιδιώκουν τη σωτηρία. Με το να τρέπονται σε φυγή, απέφυγαν το όνειδος της δηλίας και κράτησαν με το σώμα τους το βάρος της μάχης. Και μέσα σε μια κρίσιμη στιγμή της στίχης μαζί με την ακμή της προσδοκίας για την νίκη, μάλλον παρά του φόβου για την ήττα, πέθαναν. Και αυτοί εδώ βέβαια αναδείχθηκαν τέτοιοι, όπως ταιριάζει στην πόλη. Εμείς όμως που μένουμε πρέπει να ευχόμαστε να έχουμε καλύτερη τύχη, αλλά να θεωρούμε καθήκον μας, να μην έχουμε καθόλου ατολμότερο φρόνημα απέναντι στους εχθρούς, λογαριάζοντας όχι μόνο με το λογικό την ωφέλεια που θα μπορούσε μακρηγορώντας κανείς να την παρουσιάσει σε εσά, που τη γνωρίζετε ήδη καλύτερα, λέγοντας πόσα καλά υπάρχουν στην απόκρουση των εχθρών, αλλά πιο πολύ θαυμάζοντας κάθε μέρα στην πράξη τη δύναμη της πόλης και αυτή με ερωτικό πάθος. Και όταν σας φανεί ότι είναι μεγάλη, να έχετε στο νου σας ότι αυτά τα απέκτησαν άνδρες που ήταν τολμηροί και γνώριζαν το χρέος τους και είχαν στις μάχες το συνέστημα της ντροπή. Και κάθε φορά που δοκιμάζοντας κάτι αποτύχαναν, δεν έκριναν ορθώς τόσο να στερήσουν και την πόλη από τη δική τους γενναιότητα, αλλά προσέφεραν σε αυτή τη ζωή τους ως την πιο ωραία συνεισφορά γιατί προσφέροντας όλη μαζί τη ζωή τους κέρδιζαν ο καθένας ξεχωριστά τον αγέρα στο έπαινο και τον τάφο λαμπρότατο, όχι αυτόν στον οποίο είναι θαμμένοι πιο πολύ, αλλά αυτόν στον οποίο μένει αείμνηστη η δόξα τους, στην κάθε φορά παρουσιαζόμενη ευκαιρία και για λόγια και για έργα. Γιατί των επιφανών ανδρών κάθε γη είναι τάφος. Και δεν το φανερώνει μόνο μια επιγραφή επί στυλών στη δική τους χώρα, αλλά και στι ξένε χώρε, μένει αιώνια στην ψυχή του καθενό άγραφη η μνήμη του φρόνηματός του, πιο πολύ παρά του έργου του. Αυτού λοιπόν τώρα κι εσεί, αφού του μιμηθείτε και θεωρήσετε την ελευθερία ω ευτυχία και τη γενναιότητα ω ελευθερία, μη δηλιάζετε μπροστά στου πολεμικού κινδύνου. Γιατί δεν θα ψηφούσαν τη ζωή του πιο δίκαιοι δυστυχισμένοι, στου οποίου δεν υπάρχει ελπίδα κάποιου καλού αλλά αυτοί για τους οποίους υπάρχει φόβος όσο ακόμη είναι στη ζωή να μεταβληθεί στο χειρότερο η κατάστασή τους και για τους οποίους οι διαφορές θα είναι εξαιρετικά μεγάλες αν αποτύχουν σε κάτι. Γιατί για έναν άντρα βέβαια που έχει υψηλό φρόνημα είναι πιο οδυνηρή η ταπείνωση που τη συνοδεύει η δηλία παρά ο θάνατο που έρχεται χωρί να τον νιώσει σε μια στιγμή έξαρση τη ψυχική ρώμη και τη κοινή προσδοκία. Γι' αυτό ακριβώ και στου γονεί αυτών εδώ των νεκρών τώρα, όσοι παρευρίσκεστε, δεν του κλαίω πιο πολύ παρά θα προσπαθήσω να του παρηγορήσω. Γιατί γνωρίζουν ότι πέρασαν τη ζωή του μέσα σε ποικίλε μεταβολέ τη τύχη. Ευτυχία ωστόσο είναι τούτο. Όσοι τυχόν βρουν, όπω αυτοί εδώ τώρα, τον πιο λαμπρό θάνατο και δοκιμάσουν, όπω εσεί, την πιο τιμητική λύπη, και σε όσου ορίστηκε με συμμετρία από τη μοίρα η ζωή τους να την περάσουν μέσα στην ευτυχία και μέσα σε αυτή επίσης να πεθάνουν. Γνωρίζω βέβαια ότι είναι δύσκολο να σας κάνω να παρηγορηθείτε για αυτού που θα του θυμάστε πολλές φορές την ευτυχία των άλλων για την οποία κάποτε και εσείς οι ίδιοι χαιρόσασταν. Και λυπάτε κανείς όχι για τα αγαθά που τυχόν στερείτε χωρίς να τα δοκιμάσει αλλά για αυτό που τυχόν έχασε αφού το συνήθισε. Πρέπει να δείχνετε εγκαρτέρηση με την ελπίδα και άλλων παιδιών, όσοι έχετε ακόμη ηλικία να τεκνοποιήσετε. Γιατί και στην ατομική ζωή τα παιδιά που θα γεννηθούν για μερικού θα γίνουν αφορμή να ξεχάσουν αυτοί του νεκρού, και στην πόλη θα είναι η τεκνοποίηση ωφέλιμη διπλά. Και επειδή δεν θα ερημώνεται η πόλη, και επειδή θα είναι ασφαλή. Γιατί δεν είναι δυνατόν να αποφασίζουν κατά τον ίδιο τρόπο και το ίδιο δίκαια αυτοί που κινδυνεύουν, χωρί να εκθέτουν όμοια με του άλλου. Σε κίνδυνο παιδιά του. Όσοι πάλι είστε προχωρημένη ηλικία, να θεωρείτε ω κέρδο το μεγαλύτερο μέρο τη ζωή σα κατά το οποίο ήσασταν ευτυχισμένοι, και ότι το υπόλοιπο θα είναι σύντομο και να ανακουφίζεστε με τη δόξα αυτών εδώ. Γιατί μόνο η φιλοδοξία είναι αγέραστη, και στα γεράματα δεν ευχαριστεί πιο πολύ το κέρδο, όπω ισχυρίζονται μερικοί, αλλά οι τιμέ. Για του γιου εξάλλου αυτών εδώ, όσοι παρευρίσκεστε. Ή για του αδελφού βλέπω δύσκολο τον αγώνα γιατί το νεκρό καθένας συνηθίζει να τον επενεί. Και γι' αυτό πολύ δύσκολα, δείχνοντα ανδρία σε υπερβολικό βαθμό, θα μπορούσατε να θεωρηθείτε όχι όμοιοι, αλλά λίγο κατώτεροι. Γιατί οι ζωντανοί φθονούν τους ανταγωνιστέ τους, ενώ αυτού που δεν είναι εμπόδιο του τιμούν με μια συναγώνιστη ευνοϊκή διάθεση. Αν πρέπει να πω κάτι και για την αρετή των γυναικών. Όσε θα μείνουν τώρα χείρε, με μια σύντομη παρένεση θα πω το παν. Γιατί είναι μεγάλη για σα η δόξα να μην φανείτε κατώτερε από τη γυναικεία φύση σα και για όποια επίση γίνεται λόγο ανάμεσα στου άντρε, όσο είναι δυνατό πιο λίγο είτε για επενό τη είτε για κατηγορία τη. Είπα και εγώ με το λόγο μου, σύμφωνα με τα καθιερωμένα όσα είχα ταιριαστά. Εξάλλου, αυτοί που θα θάπτονται αφενό έχουν ήδη τιμηθεί με έργα. Και αφετέρου τα παιδιά αυτών που τώρα και στο εξή θα τα αναθρέψει η πόλη με δημόσια δαπάνη, ώσπου να γίνουν έφηβοι, προβάλλοντα για βραβείο σε τέτοιου αγώνε οφέλιμο στεφάνι, και για αυτού εδώ και για όσου μένουν στη ζωή. Γιατί σ' όποιου έχουν θεσπιστεί επαθλά ανδρεία πολύ μεγάλα, ανάμεσα σε αυτού ζουν και άριστοι πολίτε. Και τώρα, αφού ο καθένα αποτελειώσει το θρήνο για το δικό του, πηγαίνετε στα σπίτια σα. Θουκυδίδης, Περικλέους Επιτάφιος, Εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννάκης.